Φίλες και φίλοι, γεια σας! Γεια σας. Πες τη ζωντάνια ο Στέλιος. Πιστεύετε ότι... Τσάντες μισό. Πιστεύετε ότι οι Αμερικάνοι έχουν κάποιο κόμπλεξ με το πώς πήγε ο πόλεμος στο Βιετνάμ? Όχι, κανένα. Όχι. Οι Βιετκόνγκ έχουν κόμπλεξ. Ναι. Με εκνεύρισε καλά-καλά, δεν ξεκινήσαμε. Οι μόνες ταινίες που υπάρχουν από, από Αμερικάνους είναι ταινίες κατά τις οποίες ηρωικοί Αμερικάνοι πηγαίνουν να σώσουν άλλους ηρωικούς αλλά σκλαβωμένους Αμερικάνους. Φυλακισμένους. Αγνοώντας τις διαταγές του κρατικού αμερικάνικου μηχανισμού, θέλοντας να χαρίσουν απλόχερα και με ρίσκο την ίδια τους τη ζωή, το δώρο της ελευθερίας. Δώρο ελευθερία, ναι. Μία βιετναμέζικη ταινία που γυρίστη με ανάλογη υπόθεση. Κανένα. Κανένα. Ούτε ένα. Βέβαια, όταν έχεις κερδίσει τον πόλεμο, δεν χρειάζεται να φτιάξεις ταινία. Και... Last American Soldier. Commando. Commander για σένα. Commander. Commander. Commander, The Last American Soldier. Και τι γίνεται στην ταινία? Καταρχήν είναι λάθος το The Last American Soldier, γιατί ουσιαστικά μας παραπέμπει σε έναν τελευταίο Αμερικάνο στρατιώτη, ενώ είναι αρκετοί Αμερικάνοι στρατιώτες που είναι σε μια ομάδα οι οποίοι συνεχίζουν τον πόλεμο ενάντια στους σατανικούς Βιετκόνγκ που είχαν το θράσος να αντισταθούν σε μια εισβολή ξένης χώρας στη χώρα τους. Και όχι μόνο. Ναι. Ναι, όχι, δεν γελάω. Δεν γελάω. Μαζί σου είμαι, μαζί σου είμαι. Δεν μπορούσαν να παραδοθούν. Έπρεπε να πολεμάνε. Λίγο ευγένεια. Καταρχήν παίζαν άδικα. Μπαίνανε σε τρύπες μέσα. Αν είχαν λαγούμια μέσα και κρυβόντουσαν μέσα. Βγες έξω, ρε. Αν ανοίγουμε όλοι λαγούμια. Έτσι μπορώ και εγώ. Κρύβομαι σε ένα λαγούμι 20 χρόνια και κάνω τον καμπόσο. Μπαίνανε και το σκοτώνω. Με στη ζούγκλα ντροπική με τις αγιονάρες. Άντε τώρα να πούμε. Ξύλινες. Ενώ οι άλλοι άντρες. Άντρες με τα πολυβόλα τους, με τα κράνη τους. Με τα ελικόπτερα. Με τα ελικόπτερα. Rock and roll να παίζει και πέρα ραδιόφωνα χαμό. Strauss. Doors. Credence. Credence Clearwater Revival. Τι είχαν οι Βιετναμέζοι να προσφέρουν στον πρώτο τύπο? Σκατά! Την προτείνουμε, ρε, εξαιρετική ταινία. Εξαιρετική ταινία. Χαρισματικός ήρωας. Με φιλιππινέζικο capital, να τα λέμε αυτά. Ναι. Μια ταινία γροθιά στο στομάχι. Άλλη μια παρθενογένεση, η οποία δεν έχει γίνει ποτέ αν εξαιρέσει το Ράμπο και το Missing Action του Τσακ Νόρις, αλλά πέραν αυτού τίποτα άλλο. Αν βγάλει αυτά τα δύο, δεν νομίζω ότι υπάρχει άλλη. Άλλες 10-15 ταινίες του είδους που έχουν ακριβώς την ίδια υπόθεση. Ο λιγότερο χαρισματικός από όλους τους Αμερικάνους ήρωες που σώνουν Αμερικάνους, θα έλεγε κάποιος ότι αν ερχόταν ο συγκεκριμένος, που δεν τον βλέπετε, δεν ξέρω γιατί δείχνω, εάν ερχόταν αυτός ο Αμερικάνος ήρωας να σε σώσει από ένα concentration camp Βιετναμέζων, θα έλεγε ευχαριστώ πολύ, προτιμώ να μείνω εδώ. Θα κάτσω εδώ. Θα περιμένω τον Mark Gregory. Είναι τέτοιο επίπεδο. Είναι γροθιά στο μάχη της υποκριτικής τέχνης. Μπράβο. Αυτό εννοούσα ούτως ή άλλως. Απλά δεν το είπα εξ αρχής. Νομίζω ότι ήταν εμφανές. Όλα πρέπει να τα δίνω 9-9 στα χιλιά για να τα καταλαβαίνει. Μα σημαίνει τροφή. Whatever.